Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι πρώτοι ενδοσυλλογικοί αγώνες για νέους ιστιοπλόους που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων στη Λίμνη Παμβότιδα. Στους αγώνες έλαβαν μέρος μικροί ιστιοπλόοι που διεκδίκησαν την νίκη, κυρίως όμως είχαν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους στον υγρό στίβο. Η σημασία τέτοιων εκδηλώσεων είναι τεράστια και για τον όμιλο αλλά και για το άθλημα που προσελκύει συνεχώς περισσότερο κόσμο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Φρίξο Τριάντη. Το απόγευμα της Κυριακής στις εγκαταστάσεις του ομίλου έγινε η τελετή απονομής των μεταλλίων και των βραβείων στους Λιλιπούτιους Ιστιοπλόους. Όπως ξέρετε, ο αγώνας ήταν διήμερος, ξεκίνησε χθες, τελείωσε σήμερα. Ο αγώνας αυτός, περιττό να πω, δεν θα ήταν δυνατός εάν δεν είχαν βοηθήσει τόσο πολύ με όμικρον γιώτα και τόσο πολύ με ύψιλον ένα σωρό μέλη του ομίλου, κάποιοι γονείς, κάποιοι ως μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης των Αγώνων. Και βεβαίως περιττό να πω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή και του προπονητή του Γιάννη Βεργινάδη και της Άννας Ισπανοπούλου. Τσαβέλη, ο οποίος έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, πάρει συγχαρητήρια και σε άλλα τέτοια, σε ανώτερα περίμενα να σου δώσουμε και το αναμνηστικό σου, ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου, ο Λουκάς Ουμπρέχας. Ευχαριστώ. Γαλάρης Πιέρος. Καλά. Γαλάρης, συγγνώμη. Ευχαριστώ το διπλωμά σου. Μπράβο, Πιέρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Καλητέρια. Ζάραγκας Τωμάς. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μελιστά Στέργιος, ο οποίος είναι και το πιο μικρό μέρος του ομίλου. Μπράβο, Αρχηγέ. Κόλατο. Το πιο μικρό. Βέβαια, το είπαμε αυτό. Και Μεσίνης Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Μπράβο. Ορίστε. Ωραία.